Το γράφει χρονόμετρο πάνω, κύριε Σοφιάνε. Κλείσει το μικρόφωνο, κύριε Σοφιάνε, πάμε. Σηκώσαμε, ξαναλέω, το βάρος της αντιπολίτευσης στην πολιτική Καμίνη. Ο κύριος Καμίνης έχει υπαρκτό έργο και επειδή υπάρχει συμφωνία σε βασικές πλευρές του έργου του αυτού, του αντιλαϊκού και με τους άλλους υποψήφιους, λένε για ανύπαρκτους. Εμείς θεωρούμε ότι πέρα από τη γνώση, την πολύχρονη πείρα, χρειάζεται και κάτι άλλο. Χρειάζεται συνέπεια λόγων και έργων. Κάτι που αναγνωρίζουν οι αντιπαλοί μας στο κόμμα μας και στο πρόσωπο των στελεχών που το εκπροσωπούν. Θεωρούμε λοιπόν ότι σε αυτές τις κρίσιμες συνθήκες που υπάρχουν για το λαό μας, που έχει γονατίσει λαϊκή πλειοψηφία από αυτή τη βαρβαρότητα, χρειάζεται να αναδειχθεί μια δημοτική αρχή, η οποία μαζί με το λαό θα παλεύει, θα διεκδικεί, θα του δίνει ανάσες και έχει τη δυνατότητα ο λαός της Αθήνας, αξιοποιώντας την πείρα του, αξιοποιώντας αυτά που είδε και άκουσε και τα παραμύθια τα οποία τελειώνουν, να δημιουργήσει τη δική του δυναμική, το δικό του μπόι, τα δικά του δεδομένα στο Δήμο της Αθήνας. Κύριε Καπερνάρε. Νομίζω ότι με έχετε ξεχάσει για κάποιο λόγο. Όχι, όχι, έρχομαι. Θα έρθετε πρώτο τελευταίο. Θα έρθετε. Πάμε ανάποδα. Κύριε Καπερνάρε, δεν έχει τώρα σημασία. Έτσι κι αλλιώς ένα λεπτό έχει το όλοι. Μέσα στο ένα λεπτό θέλω να πω το εξής, ότι ο Δήμαρχος πρέπει να έχει μια προσωπικότητα και να πείθει την κεντρική εξουσία και να την παρακινεί να κάνει αυτό που ο ίδιος πιστεύει ότι είναι το συμφέρον για το μισό πληθυσμό της χώρας, τους δημότες του. Δεύτερον, να μην εξαρτάται με κανένα είδους εξάρτηση, να είναι ελεύθερος και ανεξάρτητος, να κάνει ακόμα και ρήξεις οποιασδήποτε μορφής προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντα των δημοτών του. Εκείνο που θέλω να διαβεβαιώσω και πρέπει να καταλάβουν και να μας στηρίξουν, η ταπεινότητά μου θα πρέπει να στηριχθεί από τους δημότες της Αθήνας, διότι εμείς θα εφαρμόσουμε τον νόμο. Θα καταστήσουμε ενεργούς πολίτες τους δημότες της Αθήνας και δεν θα αποφασίζουμε ερήμην τους. Γι' αυτό και λέμε ότι πρέπει να ισχύσει ο νόμος, όχι μόνο αυτός που του δίνει το δικαίωμα να συμμετάσχει σε τοπικά δημοψηφίσματα, αλλά σε κάθε περίπτωση θα ενημερώνεται από την ιστοσελίδα μας και θα συμμετάσχει. Παρακαλώ. Κύριε Καλαμάνη. Στις 18 και 25 Μαΐου οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες εκλέγουν δήμαρχο. Δήμαρχο με εμπειρία και γνώση. Εγώ τα διαθέτω και τα δύο, γιατί έζησα το Δήμο και σε άνοδο σαν δήμαρχος, αλλά και σε κάθοδο επικεφαλής της αντιπολίτευσης αξιωματικής. Όποιος αγαπάει την πόλη του, δεν πάει μόνο για την καρέκλα του δημάρχου. Θέλω λοιπόν να πω στις Αθηναίες και τους Αθηναίους ότι η Αθήνα μας δεν είναι ούτε Καμπούλ, ούτε Βηρητός. Η Αθήνα μας είναι μία από τις ωραιότερες πόλεις του κόσμου, εάν όχι ωραιότερη. Ο μεγάλος περίπατος από την Αμαλίας Πανεπιστημίου, Ομόνια, που στο δικό μας σχέδιο είναι η αναβίωση της Ομόνιας σε σχέδια Ζογκολόπουλου με το Συντριβάνι, Οδό Αθηνάς, Αποστόλου Παύλου, Διονυσίου Αεροπαγήτου και κατά μήκος του Δημοσίου Βήματος Σήματος μέχρι την Ακαδημία Πλάτωνος, είναι ο ωραιότερος περίπατος που μπορεί κανείς να δει σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι ένα επιπλέον κίνητρο για να φέρουμε τουρίστες στην Αθήνα και αυτοί να μείνουν σε αυτήν. Κύριε Σακελαρίδη. Η επόμενη πενταετία είναι μια πολύ κρίσιμη πενταετία για μια πόλη η οποία έχει παραδοθεί σε μια ανθρωπιστική, σε μια οικονομική κρίση. Επομένως, το μεγάλο στοίχημα για αυτή την πόλη είναι αν σε αυτό το επόμενο χρονικό διάστημα θα μπορέσει και να αποκτήσει μια νέα ταυτότητα, να αποκτήσει μια ταυτότητα και αν θα μπορέσει και ο Δήμος να αποτελέσει ο ίδιος μια σπίδα κοινωνικής προστασίας για τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει από δημάρχους οι οποίοι έχουν επιλέξει συνειδητά να ζουν σε έναν γυάλινο πύργο, να κάνουν πολιτική κλεισμένοι μέσα σε ένα γραφείο. Αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι ανθρώπους οι οποίοι και να αφουγκράζονται την κοινωνία και να βρίσκονται δίπλα στους συμπολίτες μας, μαζί με τους συμπολίτες μας, και αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς όλο αυτό το χρονικό διάστημα της προεκλογικής περίοδου το κάνουμε καθημερινά βγαίνοντας στις συνοικίες, βγαίνοντας στις πλατείες. Αλλά δεν το κάνουμε μόνο αυτό το χρονικό διάστημα. Το έχουμε αποδείξει μέσα από τη συσσωρευμένη μας εμπειρία ως δημοτική παράταξη εδώ και 8 χρόνια. Γι' αυτό ζητάμε και από τον κόσμο να μας ψηφίσει. Κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι εδώ για να δίνω υποσχέσεις, είμαι και για να κάνω έναν απολογισμό. Και ο απολογισμός έχει κάποια βασικά στοιχεία. Σώσαμε το Δήμο από τη χρεοκοπία. Στηρίζουμε 20.000 ανθρώπους. Φέραμε ευρωπαϊκούς πόρους στην πόλη και τώρα πια με το ΣΟΑΠ έχουμε και το στρατηγικό σχέδιο για την πόλη. Και έχουμε και τον φορέα που θα το διαχειριστεί. Από εκεί και πέρα πρέπει να μιλάμε πια για τη Μεγάλη Αθήνα. Όχι για ένα λεκανοπέδιο κατακαιρματισμένο σε 66 δήμους. Μια Αθήνα των ευραίων οριζόντων. Μια Αθήνα που θα μπορεί να σταθεί σάξια
στον ευρωπαϊκό χώρο με τις άλλες μεγάλες πόλεις, προσελκύοντας και τουρισμό, προσελκύοντας όμως και την γνώση, προσελκύοντας επενδύσεις. Ο Δήμος έβαλε τα θεμέλια για την Αθήνα του 2020, προχωράει με μεγάλη αυτοπεποίθηση προς αυτή την κατεύθυνση, διαλέγεται με το εξωτερικό, αντλεί εμπειρία από Δήμους όπως το Άμστερνταμ και η Βιέννη και είμαστε έτοιμοι για μια πενταετία η οποία θα βάλει την Αθήνα και πάλι στη διεθνή. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε και όλους τους υποψηφίους. Καλή επιτυχία, ευχόμαστε. Κύριε, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Για τον προσπαθημένο διάλογο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να πούμε μια κουβέντα εμείς, αγαπητοί θεατές, κλείνοντας για το γεγονός ότι δεν ήταν σήμερα εδώ κοντά μας ο κύριος Πιλιοτόπουλος. Για τον κύριο Κασιδιάρη δεν το συζητάμε, γιατί ξέρετε τη θέση μας. Είναι μια θέση αρχής της εκπομπής να μην καλεί εδώ υποψηφίους της Χρυσής Αυγής, νεοναζιστές και φασίστες, για πάρα πολλούς λόγους αυτονόητους. Νομίζω ότι θα τους ξαναπούμε, τους έχουμε πει με τον Βασίλη. Πάντως δεν είναι, είναι κι άλλος ένας στο Δημοτικό Συμβούλιο και μια άλλη δημοτική παράταξη. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνου. Ναι. Ο οποίος έπρεπε να είναι εδώ. Ναι. Για τον κύριο Σπιλιοτόπουλο, ο ίδιος επέλεξε να μην είναι, ενώ τον είχαμε προσκαλέσει και είχε συμφωνήσει. Με επιλογή του και με επιστολή που μας έστειλε, δεν θέλει να παραστεί στο debate αυτό που κάναμε σήμερα εδώ. Μάλιστα. Καλημέρα σε όλους.